Ήταν 23 Μαΐου 2006 όταν ο σμιναγός Κώστας Ηλιάκης, υπερασπιζόμενος στον εθνικό μας εναέριο χώρο, με αυταπάρνηση πέφτει υπέρ πατρίδος κοντά στην Κάρπαθο. Δρόνος, βλέπω φωτιά κατευθείαν μπροστά στα 20 μίλια σαν έκρηξη. Συνεχίζω ψηλότερα από την έκρηξη οδηγίες. Η Ελλάδα παγώνει. Ο Κωνσταντίνος Ηλιάκης έπεσε κατά την εκτέλεση του καθήκοντος όταν κατά την αναγνώριση σχηματισμού τουρκικών αεροσκαφών, τα οποία είχαν εισέλθει στο ελληνικό FIR χωρίς άδεια, ένα από τα τουρκικά αεροσκάφη κατά παραβίαση και παράβαση των διεθνών κανόνων ασφαλείας εκτέλεσε επικίνδυνο ελιγμό και προσέκρουσε στο αεροσκάφος του, προκαλώντας την πτώση του και τον θανάσιμο τραυματισμό του. Ήταν και έμπειρος, βέβαια, η αποστολή ήταν δύσκολη, γιατί γνωρίζανε από πριν τι θα κάνουν και γι' αυτό είναι που ενοχλεί. Γνωρίζανε τι θα συνέβαινε. Ήταν μια αποφράδα μέρα για τη χώρα. Χρόνια μετά το χαμό του, το ηχητικό από τις τελευταίες στιγμές του ηρωικού πιλότου της πολεμικής μας αεροπορίας εξακολουθεί να σοκάρει. Ο Ηλιάκης με ένα μαχητικό και ένα ακόμη F-16 είχαν απογειωθεί από τη Σούδα και ήξεραν εξ αρχής ότι η αποστολή τους ήταν δύσκολη. Όλοι αναρωτιόμαστε τι έγινε, όλοι θέλουμε να μάθουμε τι έγινε. Αυτό επικρατούσε τότε στη 43 μοίρα. Δύο τουρκικά μαχητικά και ένα φωτογραφικό αρεφ έχουν μπει στον εναέριο χώρο. Ο Ηλιάκης επιχειρεί να καταγράψει τις κινήσεις του φωτογραφικού αρεφ την ώρα που το δεύτερο ελληνικό μαχητικό έχει εγκλωβιστεί πίσω από ένα τουρκικό. Η συμπεριφορά των απέναντι δεν είναι αυτό που λέμε με αεροπορική παιδεία. Δεν είναι όπως ήταν παλιά οι υπότες που είχαν ένα κώδικα, ένα πρωτόκολλο. Πολλές φορές οι απέναντι συμπεριφέρονται με ένα κώδικα δικό τους βίαιο. Το δεύτερο τουρκικό επιχειρεί να ανακόψει την προσπάθεια του Ηλιάκη που έχει πλησιάσει το φωτογραφικό αρεφ και με ένα καταστροφικό και εγκληματικό ελιγμό και αδεξιότητα πέφτει πάνω στον Ηλιάκη. Η σύγκρουση είναι σφοδρή. Και από αυτή το ελληνικό μαχητικό πέφτει φλεγόμενο. Σοκ για τους Έλληνες πιλότους που φτάνουν στο σημείο αντιλαμβανόμενοι ότι το μαχητικό μας με τον Ηλιάκη έχει συγκρουστεί. Ο Τούρκος πιλότος του μαχητικού, αυτός που βία και εκτός οποιοδήποτε πρωτοκόλλου πέφτει πάνω στο ελληνικό F-16, καταφέρνει τελικά να σωθεί. Ο Ηλιάκης όμως ολοκληρώνει αυτή την πτήση, ταξιδεύοντας χωρίς επιστροφή στον ουρανό του Αιγαίου, που υπερασπίστηκε μέχρι την τελευταία του ανάσα. Να του έλεγα, αν ήταν ζωντανός, θα του έλεγα να προσέχει με τη μηχανή του. Σαν το σύννεφο φεύγω, πετάω.